κι έτσι ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και ο κλήρος μας, οι προϊστοί μας, οι καπεταναίοι, μικροί και μεγάλοι όλοι, έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Η ζωή του Κολοκοτρώνη, αυτής της κορυφαίας μορφής που ανέδειξε η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ήταν μια διαρκής μάχη. Από τα πρώτα χρόνια της νεότητάς του, σχεδόν 17 ετών, ήταν ήδη αρματολός, ενώ λίγο αργότερα, ως κλέφτης ανέπτυξε πλούσια δράση και η φήμη του απλώθηκε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το 1802 έγινε τόσο επικίνδυνο στους Τούρκους κατακτητές που με σουλτανικό φυρμάνι καταδικάστηκε σε θάνατο, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει με λίγους συντρόφους του στα ρωσοκρατούμενα Κύθυρα. Από εκεί κατέληξε το 1810 στη Ζάκυνθο, όπου έμεινε μαζί με την οικογένειά του 15 χρόνια. Στη Ζάκυνθο κατετάγει στον Αγγλικό στρατό, φτάνοντας μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη. Εδώ βρήκε την ευκαιρία να μελετήσει την ελληνική ιστορία. Πρώτη Δεκεμβρίου. Ο Κολοκοτρώνης μοιείται στη φιλική εταιρεία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Ζάκυνθο. Αμέσως αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα για τη διάδοση των σκοπών της εταιρείας, ορκίζοντας με τη σειρά του πολλούς αγωνιστές. 1821. Αρχές Ιανουαρίου. Ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης λαμβάνει στη Ζάκυνθο το πολυπόθητο μήνυμα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη για την έναρξη της Επανάστασης. Και ο Κολοκοτρώνης αναχωρεί κρυφά από τη Ζάκυνθο με καΐκι από τον πύργο Δομενεγκίνη για τη Μάνη. Εκεί, με τη συνέργεια του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, του Παπαφλέσσα, του Αναγνωσταρά και του Νικηταρά, επιδίδεται στην προετοιμασία και την οργάνωση της Επανάστασης στο Μοριά. Μέσα σε 2 μήνες όλα ήταν έτοιμα για την ημέρα της εξέγερσης που είχε οριστεί η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Δύο ημέρες πριν, μπροστά στο Βυζαντινό Ναό των Αγίων Αποστόλων της Καλαμάτας, 24 ιερείς και ιερομόναχοι ευλόγησαν τις ελληνικές σημαίες και όρκισαν τους αγωνιστές μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Το πρώτο δεκαήμερο του αγώνα, οι Πελοποννήσιοι επαναστάτες επέτυχαν ένα πραγματικό άθλο. Να γενικευτεί η επανάσταση σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και να κλειστούν οι Τούρκοι κάτοικοί της στα κάστρα του Μοριά. Οι περισσότεροι όμως κατέφυγαν στο κάστρο της Τριπολίτσας. Στα άμεσα σχέδια του Κολοκοτρώνη ήταν η κατάληψη της πρωτεύουσας του Μοριά,
καθώς πίστευε πως αν πετύχαινε το σχέδιό του, θα εξασφάλιζε στους Έλληνες την κυριαρχία τους σε όλες τις επαρχίες της Πελοποννήσου. Έτσι δημιούργησε στρατόπεδα γύρω από την Τρίπολη. Όταν οι Τούρκοι έμαθαν τη σύσταση στρατοπέδου στο Μαϊτέτσι, αποφάσισαν να κινηθούν με μεγάλες δυνάμεις για την ανακατάληψή του. Ο Κολοκοτρώνης, μόλις πληροφορήθηκε την πορεία των Τούρκων, έτρεξε με το σώμα του από το Χρυσοβίτσι για να ενισχύσει τους Έλληνες που είχαν οχυρωθεί μέσα στο Μαϊτέτσι. Ήδη όμως είχε αρχίσει η μάχη όταν έφτασε ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος ανέβηκε σε ένα ύψωμα απέναντι από το χωριό και με τη στεντόρια φωνή του φώναξε προς το γυραιό οπλαρχηγό Μητροπέτροβα, που αντιμετώπιζε ακούραστο τις επιθέσεις των Τούρκων. Μπαρμπαμήτρο! Έρχεται ο Κολοκοτρώνης με 10.000! Έρχεται και ο Πετρόπεης! Όλους τους μανιάτες! Βαστάτε! Θα σας φέρει απ' όλα! Η πρώτη μεγάλη οργανωμένη νίκη των Ελλήνων στην Επανάσταση του 1821 πραγματοποιήθηκε εδώ, στο Βαλτέτσι, στις 12 και 13 Μαΐου. Οφείλεται κυρίως στη σοφροσύνη και στη στρατηγική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που επέμενε να δοθεί η μάχη στη τοποθεσία αυτή, ώστε να αποκόψουν τις διώδεις των Τούρκων. Ύστερα από 23 ώρες συνεχούς μάχης, ο Κολοκοτρώνης με τη βοήθεια του νικηταρά κατάφερε να διασπάσει με ευνηδιασμό τον πλοίο των Τούρκων. Πανικόβλητοι υποχώρησαν προς την Τριπολιτσά. Πλοιός των Ελλήνων γύρω από την Τριπολιτσά άρχισε να σφίγγει επικίνδυνα. Τότε ο Υψηλάντης, και ενώ είχαν ήδη εκδηλωθεί επιδημίες στην πόλη, πρότεινε παράδοση της Τριπολιτσάς υπό ευνοϊκούς όρους, αλλά αυτή απερίφθη υπεροπτικά από τους Τούρκους. Τελικά, όταν η πολιορκία ήταν πλέον ασφικτική, 50 άντρες με δική τους πρωτοβουλία ανέβηκαν στο τείχος, άνοιξαν την πύλη και ύψωσαν την ελληνική σημαία. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να αντισταθούν, αλλά μάταια. Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, η κατάσταση στην Πελοπόννησο διαγραφόταν ευκολότερη για τους Έλληνες, παρότι στα χέρια των Τούρκων βρίσκονταν ακόμη σημαντικά κάστρα, όπως η Μεθόνη, η Κορώνη, η Πάτρα, το Ναύπλιο και η Ακροκόρινθος. Η κατάληψη των κάστρων αυτών συγκέντρωσε την προσοχή των Ελλήνων, παράλληλα με την πολιτιακή οργάνωση που είχε αρχίσει να πραγματοποιείται. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγε στον πόλεμο. Ο αδελφός του έφερνε ξύλα. Η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκβάλλουσε ψωμί στρατόπεδον. Εάν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, θέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ίσως εφτάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Σκεφτόμασταν, είναι θέλημα Θεού, είναι κοντά μας και μας βοηθάει. Πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας.
Το βάρος των πολεμικών επιχειρήσεων έπεφτε στους ώμους του Κολοκοτρώνη και του Δημητρίου Υψηλάντη, που παρά την πολιτική αποδυνάμωσή τους από τη συνέλευση της Επιδαύρου, συνέχιζαν ανεπηρέαστοι από τις μικρότητες των αντιπάλων τους στον αγώνα. Ωστόσο, σοβαρός κίνδυνος για την Επανάσταση παρουσιάστηκε ένα μήνα αργότερα με την κάθοδο στο Μοριά του Μαχμούτ Πασά Δράμαλου, επικεφαλής μιας ισχυρής τουρκικής στρατιάς 30.000 ανδρών, για να καταπνίξει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Προελάβνοντας ταχύτατα ο Δράμαλης, έφτασε στο Άργος, που είχε την έδρα της η ελληνική κυβέρνηση, όπου και στρατοπέδευσε. Τις κρίσιμες εκείνες ώρες, φάνηκε για μια ακόμη φορά ο ιδιοφυής νους και η αξία του Κολοκοτρώνη. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, κατόρθωσε με συντονισμένες ενέργειες να περιορίσει τον τουρκικό στρατό στο Άργος και να ματαιώσει την πορεία του Δράμαλη προς την Τρίπολη και την Νότια Πελοπόννησο. Οι ενέργειες του Κολοκοτρώνη στράφηκαν κυρίως στην ενίσχυση της φρουράς του παλαιού φρουρίου του Άργους, καθώς και στην πυρπόληση των σιτηρών, γεγονός που δημιούργησε τεράστιο επισιτιστικό πρόβλημα στην τουρκική στρατιά. Ο Δράμαλης, συνειδητοποιώντας ότι χάνει πολύτιμο χρόνο και έχοντας εξαντλήσει τα αποθέματα των τροφών για να μην βρεθεί εγκλωβισμένος στο Άργος, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθο, ελπίζοντας ότι θα έχουν φτάσει οι ενισχύσεις από τον τουρκικό στόλο. Το σχέδιο του Δράμαλη το περίμενε ο Κολοκοτρώνης και αμέσως έσπευσε να καταλάβει τις στενές διαβάσεις των Δερβενακίων από που θα περνούσε ο εχθρός στην επιστροφή του για την Κόρινθο. Πανικόβλητοι, κλεισμένοι από παντού, όλοι ανεκατόχησαν και όποιος εδύνατος σκότωνε τον άλλον. Ο γέρος του Μοριά, για μια ακόμη φορά, έσωσε την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Μια φορά όταν πήραμε τον άθλιο, ήρθε ο Άμιλτον να με δει. Μου είπε, πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμό και η Αγγλία να με συντεύσει. Εγώ του αποκρίθηκα. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ δεν κάναμε συμβιβασμό με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι όπως εμείς ζούσαμε ελεύθεροι από γενιά σε γενιά. Ο βασιλιάς μας σκοτώθηκε, καμία συνθήκη δεν έκανε. Φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντα ανυπότακτα. Μου είπε, ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια. Η φρουρά του βασιλιά μας είναι οι λεγόμενοι κλέφτες και φρούρια είναι η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Έτσι δεν μου μίλησε πλέον. Όμως, παρά τις συνεχείς στρατιωτικές νίκες των Ελλήνων, οι διενέξεις των πολιτικών για την αρχηγία και οι αντιπαραθέσεις τους με στρατιωτικούς οδήγησαν στους τραγικούς για την Επανάσταση εμφυλίους πολέμους. Στη διάρκεια αυτών, ο Κολοκοτρώνης πολλές φορές προσπάθησε να εξισορροπήσει και να αμβλύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στους αντιπάλους,
έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό να διαφυλάξει την ενότητα και την ίδια την Επανάσταση. Δυστυχώς, η αρχική αντιπαράθεση που είχε με ορισμένους πολιτικούς εξελίχθηκε στην πορεία σε μεθόδευση ραδιουργιών εις βάρος του, με αποτέλεσμα να γίνει στόχος και να οδηγηθεί στις φυλακές. Στη φυλακή τον βρήκε και η απόβαση του Ιμπραήμ, γεγονός που αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την Επανάσταση, καθώς οι αγωνιστές και ο λαός αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν τον εμπειροπόλεμο Αιγύπτιο στρατηγό χωρίς τη φυσική παρουσία του αρχηγού τους. Ο μόνος που σήκωσε το ανάστημά του στο νέο εισβολέα ήταν ο Παπαφλέσσας, που η ηρωική θυσία του στο Μανιάκι έγινε αφορμή να αφυπνιστούν τα μυαλά των κυβερνώντων ώστε να δοθεί αμνηστία στον αρχιστράτηγο του Μοριά. Όμως ο Ιμπραήμ είχε ήδη αρχίσει το καταστρεπτικό του έργο, εξαφανίζοντας από όπου περνούσε τη φλόγα της Επανάστασης. Από την άλλη μεριά ο Κολοκοτρώνης οργάνωσε στρατόπεδα παντού και με την τακτική του ανταρτοπολέμου προξένησε μεγάλες απώλειες στο στρατό του Μπραήμι, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση. ...1828. Μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου και την άφιξη του Καποδίστρια, αρχίζει η τελευταία φάση της Ελληνικής Επανάστασης, που τερματίζεται το Φεβρουάριο του 1830 με την αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Τα πράγματα άλλαξαν ριζικά για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς μέσα σε λίγους μήνες με τον ερχομό του Καποδίστρια δημιουργήθηκε κυβέρνηση κύρους. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και η μέρα της γενεάς η οποία σας άνοιξε το δρόμο θέλουν με το λίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή μέρα. Σε εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε.